Φαντάζομαι θα είναι πολύ δυνατό. Εντυπωσιακότατο. Είναι δυνατά τα ακτ. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, να πούμε καταρχάς ότι η κερδισμένη της χθεσινής βραδιάς είναι ο Αργυρός που πήρε 2 βραβεία, η Ελένη Φορέιρα. Λαϊκό. Πήρε λαϊκό. Είναι η πρώτη φορά που πήρε το λαϊκός καλλιτέχνης. Πήρε λαϊκός καλλιτέχνης ο Κωνσταντίνος Αργυρός και πήρε και το βίντεο κλιπ pop με το Ελπίδα. 2 βραβεία πήρε και η Αναστασία που ήταν η κερδισμένη της χθεσινής βραδιάς. Άλμπουμ της χρονιάς. Άλμπουμ της χρονιάς και βίντεο κλιπ. Dance. Και η Ελένη Φορέιρα που πήρε ως καλύτερο ντουέτο συνεργασίας και ως ερμηνεύτρια. Εγώ έμαθα το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Το μεγαλύτερο, εντάξει. Έγινε ένας χαμός με τη Μαρίνα Σάτι. Με τη Μαρίνα Σάτι έγινε πράγματι ένας χαμός, αλλά σχολιάστηκε πάρα πολύ στα πριβέ. Αυτό που είπε η Αθηναία. Το πώς την προλόγησε. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο φάουλ όταν σε τιμά μια παραγωγή να δώσει ένα βραβείο. Ας είναι η Μαρίνα Σάτι, οποιαδήποτε είναι, δεν μπορείς να βγαίνεις και να θες να κρατήσεις. Ναι, αλλά ξεκαθάρισε όμως. Δεν υπάρχει ξεκαθάρισμα. Το πρωί, θα σου πω. Δεν το υπάρχει, πρωί. Δεν υπάρχει, στο Twitter, λοιπόν. Η Αθηναία Δανέγκα ξεκαθάρισε λίγο, είπε τη θέση της. Αφού και μάλιστα, την κράξανε και τη βρήσανε. Να σας το διαβάσω. Λέει, αν έχω εκφράσει πως διαφωνώ πολύ με κάποιον, δεν μπορώ να ενθουσιαστώ μαζί του λίγες μέρες αργότερα, θα ήταν υποκρισία. Δεν είμαστε νήπια, όλα να τα γυρίζουμε. Ναι, απλώς γνώριζες, κύριε. Δεν ήθελα να φανώ δεν είμαι κολοτούπας. Εκτιμώ ειλικρινώς το ταλέντο στην εποχή. Μπορείς να μιλήσεις με την παραγωγή, λοιπόν, και να πεις ότι ξέρετε, εγώ επιθυμώ να δώσω ένα βραβείο σε άλλη κατηγορία, πολύ απλά. Ήταν πολύ μεγάλο φάουλ, γιατί δικαιολογεί εν μέρη το ότι εγώ δεν μπορούσα να μην πω κάτι, όμως την ώρα που σου κάνουν την τιμή να δώσει ένα βραβείο, εσύ λοιπόν είσαι απλά ο άνθρωπος που δίνει το βραβείο και τιμάται ένας άνθρωπος. Δεν είσαι εκεί για να βάλεις μια προσωπική θέση. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα και οι οδηγίες μας δίνανε. Παιδιά, εγώ επειδή δώσαμε κι εμείς ένα βραβείο. Συγγνώμη. Μας, όχι, δεν είναι εκείνη την ώρα να βγω εγώ να κάνω προπαγάνδα. Την ώρα που έδωσα, ας πούμε, π.χ. το βραβείο στον Χ καλλιτέχνη, να βγω και να κάνω το μανιφέστο. Όταν έχεις δηλώσει το ίδιο, όταν έχεις μιλήσει δημόσια και έχεις τοποθετηθεί, ό,τι και αν έχεις κάνει, δεν θα πάρεις τα φώτα από τον καλλιτέχνη. Okay. Τα φώτα είναι εκείνη την ώρα σέβομαι για τον νικητή. Σέβομαι αυτό που λες. Αυτό. Όταν όμως έχεις βήμα και έχεις μιλήσει δημόσια για την Μαρίνα Σάτι, έχεις και τοποθετηθεί όλοι για να ζητήσεις να δώσεις άλλο βραβείο. Το να πει ότι παιδιά θα μπορούσα να χρησιμοποιηθώ κάτι που το είχαμε σχολιάσει όλοι. Το να τοποθετηθείς για κάτι συγκεκριμένο δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ευγενής και δεν σημαίνει ότι δεν σέβεσαι την πορεία και την καλλιτεχνική φωνή ενός ανθρώπου. Λάκη μου, συγγνώμη λίγο, Λάκη μου, θέλεις να σχολιάσεις πάνω σε αυτό. Τι απ' όλα, αυτό που είπε η Νέγκα. Ναι. Κοίταξε να δεις, η Νέγκα έχει πάντοτε έναν τρόπο να μιλάει, να λέει κάποια πράγματα με ένα βάθος που πρέπει να το εξετάσεις καλύτερα μετά. Από εκεί και πέρα, το αρχικά να μην σου αρέσει κάτι και να σε κερδίζει το τελικό αποτέλεσμα, είναι όπως τα ευτελή σουξέ που κατά καιρούς έχουμε ακούσει. Και μετά ο ερμηνευτής ή η ερμηνεύτρια το κάνει με έναν τρόπο που μένει και γίνεται σουξέ. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί και η Νέγκα να μην πει την αρχική της ιδέα ότι με έκανε χασμουριθώ, αλλά μετά έγινε μια χαρά. Και το ταλέντο της διαφωνώ και μαζί τη, τη το είπα, γιατί τη θεωρώ π.χ. λέω εγώ τώρα μια καλλιτέχνητα που θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Αυτό το λέω και εγώ πολλές φορές για ανθρώπους. Είναι δηλαδή ικανοί να κάνουν πράγματα και είτε δισκογραφική, είτε το digital. Ναι, βρελάκι μου, αλλά τώρα η Μαρίνα Σάτι αυτή τη στιγμή δεν φταίει σε κάτι. Δηλαδή, αντί να συζητάμε για το βραβείο που πήρε και να λέμε μπράβο, γιατί ο κόσμος όλος σηκώθηκε, συγγνώμη λίγο, και τη χειροκρότησε, πάλι άθελά της γίνεται ένα θέμα που η κοπέλα ούτε το σχολίασε, ούτε ανέβασε κάτι. Για να είμαστε και σωστοί τώρα, βρήκαμε κάποιον και λέμε. Εσείς πιστεύετε ότι τυχαία έδωσε αυτό το βραβείο η Αθηναίης Νέγκα σε αυτή την κατηγορία, γιατί δεν γνώριζε ποιος είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Και δεν ήταν συνεννοημένος. Δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε, ρε παιδιά, τώρα. Δεν γνώριζε πού θα το δώσει. Όλοι γνωρίζανε από την προηγούμενη μέρα ποιοι είναι οι νικητές. Αυτοί που δώσαν τα βραβεία απαιτήσανε. Υπήρχαν παρουσιαστές πρώτης γραμμής που απαιτήσανε να δώσουν βραβείο συγκεκριμένο σε καλλιτέχνες πρώτης γραμμής. Και γιατί πρώτον μπορεί αυτό να υπήρχε και προσωπική σχέση. Πρώτον αυτό. Ναι, δεύτερον, καλά, κάθε χρόνο είναι η κάθε Μαρίνα Σάτι και η κάθε Αθηναίης Νέγκα, Αθηναίδα Νέγκα, γνώριζε πού θα δώσει το βραβείο. Ναι, αλλά η Μαρίνα δεν μπορεί να ήξερε τι θα πει η Νέγκα. Όχι, αυτό δεν το γνώριζε. Αλλά όλοι όσοι πήγαν εκεί. Η διοργάνωση το γνώριζε. Και τέριαζε λίγο. Περίμενε λίγο. Και τέριαζε. Είναι λίγο εναλλακτική. Είναι δύο εναλλακτικές φυσιογνωμίες στον χώρο τους. Ναι. Ναι. Αυτό ναι. Ήταν ωραία σκέψη από πλευράς Ματαλά. Δεν μπορεί να ξέρει. Γιατί αυτό που βλέπουμε τηλεοπτικά είναι άρτιο, top
και κάνουν μια εξαιρετική παραγωγή στο MAD σε συνεργασία με το Mega. Αλλά όλο το παρασκήνιο, το πώς χτίζεται, στείνεται, βλέπουμε αυτές τις συμπράξεις, τα ACT και πόσοι παρακαλάνε να πάνε να δώσουν βραβεία και πόσοι μένουν εκτός. Χάρη μου, ποιος παρακαλάει να δώσει βραβεία? Αφού γιατί λέτε τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις, Φέη μου. Για ποιο λόγο να θέλεις να πάρεις τα φώτα πάνω? Θέλω να ζήσουν αυτή τη στιγμή και να είναι εκεί. Φυσικά αυτό που λέει ο Χάρης ισχύει. Παλαιότερα περισσότερο. Ζητάνε βέβαια. Έκανα πάλι τη στροφή γύρω από τον εαυτό. Γιατί? Αυτό τι είναι, εντάξει. Δεν ξέρω, Λάκη, που έχω ένα θέμα, όχι. Λιγάει την ουρά της. Μπορεί, κάτι να. Όντως θέλουν προφανώς, αν κάποιος ξέρει ότι μπορεί να βραβευτεί ένας φίλος του, να ζητήσει να δώσει ένα. Ή μπορεί η δισκογραφική να ζητήσει, ας πούμε. Δεν ξέρω. Η Τάμτα να ζητούσε από το Γαβαλά που αναφέραμε πριν. Θέλω να μου το δώσει ο Γαβαλάς. Προφανώς, λογικό. Γιατί έχω ένα. Θα το έκανε ευχαρίστως. Θα το έκανε ευχαρίστως, το ξέρω.